Κυρία Μανολάκου, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Άσπρη μέρα βλέπουμε. Βίδαμε, επιτέλους. Να τη χαρούμε. Ειδικά τα παιδιά. Σωστά. Για κάντε μια πρώτη έτσι αποτίμηση. Πώς είδε το κόμμα σας την προετοιμασία της πολιτείας στην αντιμετώπιση της μύδιας? Κοιτάξτε, η ετοιμότητα της κρατικής μηχανής έμεινε στα χαρτιά. Και άκουγα... Γιατί το λέτε αυτό? Άκουγα πριν και τον κύριο Μπουρσινό, εντάξει, έδωσε μία εικόνα πάρα πολύ καλή με αποδείξεις. Γιατί ενώ ξέρουμε ότι έρχεται το φαινόμενο, μέτρα μένουν στα χαρτιά στην κυριολεξία. Είναι δυνατόν τώρα, ξέρετε, ο ηλεκτρικός σταθμός εξυπηρετεί 1 εκατομμύριο κάθε μέρα. Πόσοι θέλανε να πάνε στη δουλειά τους και μέσα σε αυτούς ήταν και άνθρωποι που θέλανε να βοηθήσουν για προβλήματα του χιονιά. Μάλιστα. Σας το λέω, η κακοκαιρία είχε προβλεφθεί, εντάξει, όμως τα μέτρα ανεπαρκεί, γιατί για τις λαϊκές ανάγκες δεν έχουμε ταχύτητα. Εντάξει, και ποια είναι η λύση? Κλειδωθείτε στο σπίτι. Αλλά και στο σπίτι να κλειδωθεί κανείς, αν δεν έχει θέρμανση, που είναι το βασικό απέναντι σε αυτό το χιονιά, εντάξει, κινδυνεύει από τα επακόλουθα. Και το λέω γιατί μια σειρά δραστηριότητες, εγώ λέω εντάξει, αναβληθήκανε, αλλά μερικές δεν θα μπορούσαν να αναβληθούν. Μάλιστα. Ας πούμε, στην Οίκαια, αναβλήθηκε η Οικονομική Επιτροπή, παρόλο ότι ήταν με τηλεδιάσκεψη. Γιατί οι υπάλληλοι δεν μπορέσανε να πάνε... Στη δουλειά τους. Κλειδωμένες, ναι. Τα λεωφορεία δεν κυκλοφορούν. Εντάξει, είπαν όμως ότι τα λεωφορεία τα γύρισαν πίσω, βγήκαν το πρωί, τα γύρισαν πίσω, λέει, για λόγους ασφαλείας. Ναι. Στο πέραμα μου λέγανε, γιατί όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι οργανώσεις μας και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Εσπείρωσης και οι κομματικές οργανώσεις γυρίζουν να δούνε τι χρειάζεται κόσμος, τι μπορούν να βοηθήσουν, τι μπορούν να πιέσουν. Εντάξει, από ορισμένες περιοχές γυρίζουν πίσω τα λεωφορεία, αλλά δεν υπάρχει πρόσβαση στους εργαζόμενους να πάνε στις ορισμένες δουλειές, ενώ εργασίας, έτσι, όχι ότι βγήκαν να κάνουν περιπατό, γιατί βγαίνουν στην αυλή τους, παίζουν χιονοπόλεμο. Μάλιστα. Πείτε μου τώρα, κυρία Μανολάκου, επειδή δεν είναι μόνο η κακοκαιρία, μου και άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά. Ένα από αυτά είναι η ανησυχητική αύξηση των συσσωρευόμενων χρεών λόγω πανδημίας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση λέει ότι έχει παγώσει ουσιαστικά την αποπληρωμή των χρεών αυτών. Αλλά υπάρχει ένας αντίλογος που λέει ότι το πάγωμα είναι ασπιρίνη, στην πνευμονία χρειάζεται κάτι πιο δραστικό. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, καλά κάνετε και το αναδεικνύετε. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί και το νομοσχέδιο που πέρασε αρχές Φλεβάρι και ψηφίστηκε στις 4 Φλεβάρι, εκεί τι βλέπουμε. Πράγματι, και μάλιστα είχε σαν τίτλο «Αντιμετώπιση για επίγουσες ρυθμίσεις από επιπτώσεις πανδημίας» κλπ. Και τι είδαμε? Συνεχίζει να αξιοποιείται η πανδημία και να δίνει χοντρά πακέτα χρηματοδότησης για τους επιχειρηματικούς ομίλους και απ' την άλλη αναστολές χρεών για τους αυταποασχολούμενους, τους μικρέμπορους, τους βιοπαλαιστές τέλος πάντων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εδώ και ένα χρόνο αυτοί οι άνθρωποι έχουν σχεδόν μηδενικό εισόδημα και τα χρέη που έχουν είτε από ασφαλιστικές εισφορές μέχρι κάποιο δάνειο που μπορεί να είχαν, να πηγαίνει παραπέρα. Πώς θα το πληρώσουνε? Λέει, η κυβέρνηση έχει θεσπίσει πολλές δόσεις. Για να, ακόμα και με τις δόσεις πρέπει να έχεις εισόδημα. Εδώ, ξέρετε, την Κυριακή έκανε ο Εμπορικός Σύλλογος της Νικαίας μια τηλεδιάσκεψη και δίνανε την εικόνα. Μα δεν έχουν ούτε εμπόρευμα να αγοράσουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς να σας το πω για να συνεχίσουν? Και δεν είναι... Εδώ πρέπει να υπάρξει διαγραφή χρεών. Και να σας πω και κάτι.
Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Ταϊκούρας, όταν μιλούσε στη Βουλή, τι έλεγε? Ότι από τις ενισχύσεις που θα δοθούν, λίγα ως καθόλου θα δώσουν στους αυταπασχολούμενους. Γιατί υπάρχουν προδιαγραφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι οι προδιαγραφές? Ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που έχουν από 100 μέχρι 150 εργαζόμενους με σύγχρονο τεχνολογικό. Αυτές δεν είναι μικρόμεσες, αυτές είναι μεγάλες για τα υλικά δεδομένα. Δεν πρέπει να προσαρμοστεί κάθε χώρα σε αυτό το μεγέθη που έχει? Δεν συγκρίνονται. Άρα τι μας λένε? Μας λένε ότι ζεστό χρήμα έχουν μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και εκεί πέρασε και το μπούκωμα της Αιτζία με εκατομμύρια. Να σας και συμφωνήσαν όλοι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν μιλήσουμε με οικονομικούς όρους, κυρία Μανολάκου, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρήματα που έρχονται δίνει κίνητρα συγχωνεύσεων και κοινών συνεργειών ανάμεσα σε μικρές εταιρείες. Ναι, το οποίο έχει μια προοδευτική μορφή. Ναι, ακούστε με όμως πόσο ωριμοί είναι να το κάνουν ή βοηθούνται ουσιαστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το 37% πηγαίνει για επιχειρήσεις για ψηφιοποίηση. Το 20% πηγαίνει για πράσινη ανάπτυξη. Εδώ οι ακτοπλόοι εφοπλιστές, να ξέρετε, θα πάρουν καινούρια, θα αντικαταστήσουν τα πλοία, παίρνοντας ουσιαστικά τσάμπα. Γιατί πείτε μου, ένα πλοίο δεν θα έχει ψηφιοποιημένες ορισμένες λειτουργίες? Η πράσινη ανάπτυξη, ξέρετε πώς το εννοούν? Ότι θα έχουν το νέο καύσιμο, αυτό που παράγει λιγότερο θείο. Και βεβαίως έχουν και τσάμπα χρήμα από το μεταφορικό ισοδύναμο και από τις άγονες γραμμές. Βλέπετε λοιπόν για ποιους είναι αυτά τα λεφτά. Και ξέρετε, η κυβέρνηση έχει έναν προγραμματισμό. Λέει μέχρι το 2026 θα δώσει 70 δισεκατομμύρια. Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, ταμείο ανάκαμψης, εθνική πόρη κλπ. Πού θα πάνε? Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το ΚΚΕ στις 20 Γενάρη κατέθεσε μια πρόταση νόμου για την ανακούφιση αυτών των μικροεμπόρων, των βιοτεχνών, και έβαλε κριτήρια γι' αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή προτείνει ορισμένα μέτρα ανακούφισης για αυτούς που έχουν συνολικό ατομικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ για το 2019, αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Και τι ζητάμε? Το λέω με την έννοια γιατί αυτός που έχει μαγαζί βεβαίως πρέπει να αντιμετωπίσει τα έξοδα του μαγαζιού, που μπορεί να έχουν μειώσει το ενίκιο, αλλά δεν έχουν σπίτι που μπορεί να πληρώνουν ενίκιο, δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν, δεν έχουν λογαριασμούς. Μάλιστα. Άρα τι ζητάμε? Σας το λέω εντροχάδι, 1.000 ευρώ κάθε μήνα από τον Οκτώβριο του 2020 και μετά. Βάζουμε, λέω, κριτήριο εισοδηματικό. Δεν αφορά αυτούς τους μεγάλους που έχουν και αποθέματα. Μιλάμε για μικρεμπόρους και αυτοαπασχολούμενους. Πάντως, Ζητάμε να μην υπάρχει ασφαλιστική εισφορά, να καλυφτεί από το κράτος 100% από το Μάρτιο του 2020. Έχουν γονατίσει. Δηλαδή να μην λειτουργήσει καμία αναγκαστική εκτέλεση από πιστωτικά ιδρύματα, από τράπεζες, από δημόσιο, από δήμους, από ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή από τις 15 του Μάρτη ξεκινάνε οι πληστηριασμοί και δεν θα βλέπουμε από 1ης Ιουνίου. Για να είμαστε σωστοί. Άλλαξε αυτό. Και λέει η κυβέρνηση ότι κατάφερα να δώσω άλλους 2-3 μήνες προθεσμία. Και έχουν εισόδημα? Ρωτάω. Σε πολλούς έχει μείνει όλο το εμπόρευμα το χειμωνιάτικο. Δεν έχουν να αγοράσουν τις επόμενες περιόδου. Μπορεί να πληρώσουν ασφαλιστική εισφορά, δηλαδή δεν θα έχουν ούτε για την υγεία τους? Όχι λοιπόν, από τον κρατικό προϋπολογισμό 100%. Μάλιστα. Από το Μάρτιο του 2020. Και το λέω επίσης, τα ποσά που χορηγηθήκαν και θα χορηγηθούν μέσω αυτό, η μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, να μην επιστρέφεται.
απαλλαγές από δημοτικά τέλη και μισθώματα δημοτικών εγκαταστάσεων. Η συνολική οφειλή, ό,τι απομείνει στα τέτοια, να είναι σε άτοκες ισόποσες και βεβαίως να κουρευτεί κιόλας. Να κουρευτεί. Αν θέλουμε να δώσουμε ζωή, διαφορετικά, συνειδητά, στραγγαλίζουνε τους μεσαίους, μικρομεσαίους. Και το λέω γιατί, είμαστε σε οικονομική κρίση που έχει ενισχυθεί και με μεγαλύτερη ταχύτητα από την πανδημία. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης καταστρέφεται κεφάλαιο. Και η επιλογή ποια είναι? Η επιλογή είναι να καταστραφεί κεφάλαιο μικρών και μεσαίων στρωμάτων. Τώρα, δεν πρέπει να το αφήσουμε, γιατί δεν ποτέ δεν υπάρχει από το καπιταλιστικό κράτος φροντίδα για αυτούς τους ανθρώπους. Απλώς θα ενισχύσουν την ανεργία, τη φτώχεια και τα περισσότερα προβλήματα. Θέλω να πάω... Προτείνουμε και άλλα πράγματα. Απλώς εμείς το λέμε, είναι ένα νομοσχέδιο με 19 άρθρα. Το κάνουμε γνωστό και στον κόσμο και σε αυτούς τους κλάδους, ελεύθερους επαγγελματίες, βιοτέχνες, ακόμα και αγροτοκτηνοτρόφους και ψαράδες αυτοαπασχολούμενους. Ζητάμε διαγραφές των ποσών και των τόκων που έχουν κεφαλοποιηθεί και ανατοκίστηκαν. Εντάξει, αλλά και άλλα που μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να τα κάνει. Ωραία, κυρία Μανολάκου. Θέλω να πω σε ένα άλλο θέμα, θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Εκκρεμεί συντάξει. Ο κύριο Πάνο Τσακλόγλου είπε ότι θα γίνουν 186 προσλήψει στο ΙΕΦΚΑ για να βοηθηθεί η διαδικασία και ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία να μπουν ιδιώτε στην διαδικασία κατοχύρωση δεδομένων στη δημιουργία φακέλου. Για να τα δούμε αυτά. Επειδή έχω δει πολλά κόμματα σε αντιπολίτευση, νομίζω και το ΚΚΕ είστε εναντίον στο να μπουν ιδιώτες αυτό. Απ' την άλλη όμως, γιατί να μην βάλεις ένα ιδιώτη όταν επιταχύνεις έτσι κατά πολλές φορές την ταχύτητα της διαδικασίας δημιουργίας φακέλων? Ναι, κύριε Μπαρδονιά, κοιτάξτε, τι αποφεύγει, το λέω και με την πείρα από την πανδημία, να κάνει προσλήψεις σε χώρους που έχουμε πραγματική ανάγκη, είτε νοσοκομεία λέγονται αυτά, είτε ασφαλιστικά ταμεία, είτε δημόσια που ικανοποιούν λαϊκές ανάγκες, ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες του κόσμου, εκεί ψυχοραγούν υπηρεσίες. Δηλαδή, είναι δυνατόν 400.000 να μην έχουν πάρει ακόμα σύνταξη? Είναι δυνατόν στον ΟΓΑ να υπάρχουν μέχρι ακόμα και 3 χρόνια που δεν έχουν πάρει σύνταξη? Και ποια είναι η λύση αντί να προσλάβει προσωπικό για να εξυπηρετείται ο κόσμος? Εγώ σας λέω και το εξής. Να προσλάβει και αυτό το προσωπικό που έχει προσλάβει κατά καιρούς και εκπαιδευτήκανε και μετά απολυθήκανε, που θα είναι έτοιμοι για να μπορούν να βγάλουν και συντάξεις. Να μην χρειάζεται δηλαδή και ο χρόνος της εκπαίδευσης. Μάλιστα. Δεν το κάνει όμως. Τι λέει? Δίνω όλα τα προσωπικά δεδομένα στους ιδιώτες για να μου βγάλουν τη δουλειά. Με τι κόστος? Με το να έχουν προσλάβει ανθρώπους μιας χρήσης με ένα 500 το πολύ και να τους στίβουν. Και ποια είναι η ευθύνη αν έχουν κάνει λάθη? Δηλαδή σου βγάζω τη δουλειά και τέλειωσα? Γιατί να μην στελεχώσουμε ακριβώς αυτά τα ασφαλιστικά ταμεία και να βγαίνουν οι συντάξεις γρήγορα? Είναι λεφτά που έχει δώσει ο κάθε ασφαλισμένος και είναι για τα γυρατιά του. Γιατί να υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις? Είναι πρόκληση. Αλλά βλέπει κανείς, όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης, έτσι είναι το αστικό κράτος. Είναι ταχύτατο να εξυπηρετεί ό,τι ζητάει το κεφάλαιο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, όμως είναι με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και ποδοπατώντας ανάγκες των εργαζομένων και των ανθρώπων της δουλειάς. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ταξικό το κράτος. Αυτός είναι όμως ο καπιταλισμός που σαπίζει. Ωραία. Κυρία Μανολάκου, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή δύναμη για σήμερα, υγεία πάνω απ' όλα και καλό κουράγιο.
Καλή δύναμη και υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.